Γεια σας φίλοι, έχετε μια σειρώμενη πόρτα η οποία κλειδώνει από μόνη της όλη την ώρα? Αν ναι, θα σας δείξω σήμερα πώς θα την επισκευάσετε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε το εξής. Βρίσκουμε αυτή την τυζούλα και βγάζουμε το κλιπάκι. Ύστερα βγάζουμε το καπάκι από το χερούλι του εσωτερικού, λύνουμε τη μία βίδα και τραβάμε το χερούλι. Αφού βγάλουμε το χερούλι, βγάζουμε αυτό το κουμπάκι του κλειδώματος και αυτές τις 4 βίδες. Μετά βγάζουμε αυτές τις 2 βίδες. Και βγάζουμε και αυτό το stop. Αφού βγάλουμε όλα αυτά τα πράγματα, μπορούμε να αφαιρέσουμε το μηχανισμό. Τώρα, θα πρέπει να βρείτε αυτό εδώ το ελαττήριο, υπάρχουν αριστερά και δεξιά, πρέπει να βρείτε ένα το οποίο είναι έτσι. Θα προσπαθήσω να σας βάλω ένα link κάτω στην περιγραφή. Και το συμπιέζετε λίγο ώστε να είναι τα άκρα του προς τα μέσα για να μην φύγει από μόνο του. Τώρα πρέπει να το περάσετε το ένα άκρο μέσα από αυτή την τρύπα, το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται, ίσα ίσα που το βλέπω εγώ, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το δείξω με την κάμερα, αλλά θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο καλά μπορώ. Λοιπόν, το περνάτε από αυτή την τρύπα με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού. Θα χρειαστεί αρκετές προσπάθειες. Μην βλέπετε το βίντεο που δουλεύει με την πρώτη, είναι γιατί έχω κάνει edit. Και αφού μπει, το κουνάτε λίγο πέρα δόθε έτσι ώστε να κάτσει καλά μέσα. Εάν έχει κάτσει καλά, θα μπορείτε να το κουνάτε χωρίς όμως να φύγει. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνετε είναι το εξής. Θα πάρετε ένα κατσαβίδι και θα προσπαθήσετε να πιέσετε το ελαττήριο προς τα κάτω έτσι ώστε να είναι κοντά στην τρύπα, όχι μέσα στην τρύπα, αυτό θα το κάνουμε πιο μετά. Απλά πρέπει να κατέβει κάτω από το μέταλλο. Πρέπει να είστε προσεκτικοί για να μην σας πάσει το ελαττήριο. Και αυτό θα χρειαστεί επίσης αρκετές προσπάθειες και αρκετό χρόνο. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα που μου πετάγεται. Είναι φυσιολογικό, θα συμβεί πολλές φορές. Αλλά στο τέλος ανταμυφθείτε από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα μπήκε. Και πρέπει να προσέξετε να μην το πιέσετε πολύ, γιατί μετά θα ξαναβγεί όλο από τη θέση του. Και εδώ φαίνεται το ελαττήριο που έχει μπει σωστά στη θέση του. Εδώ φαίνεται το άλλο άκρο του ελαττηρίου, το οποίο πρέπει να περάσει μέσα από την τρύπα. Βλέπε φωτογραφία. Λοιπόν, τώρα κάνουμε το εξής. Παίρνουμε 2 κατσαβίδια. Μπορείτε να το δοκιμάσετε με μια πάρα πολύ μετερή πέντσα. Ό,τι σας βολεύει. Τώρα εγώ το κάνω με 2 κατσαβίδια. Και ουσιαστικά πρέπει να πιάσετε το ένα άκρο του ελαττηρίου και να το περάσετε μέσα από την τρύπα. Δυστυχώς είναι αδύνατο να το βιντεοσκοπήσω, γι' αυτό το εξηγώ όσο πιο καλά μπορώ. Θα το εξηγήσω και μετά αναλυτικά. Ουσιαστικά παίρνω αυτό το κατσαβίδι, το στράβωσα έτσι ώστε να μην μπορεί να πεταχτεί το ελαττήριο. Το πέρασα μέσα από αυτή την τρύπα και έπιασα το άκρο του ελαττηρίου. Και με το άλλο κατσαβίδι το πίεσα προς τα κάτω και το μανούβραρα προς την τρύπα ουσιαστικά. Αυτό. Δηλαδή το πίεζα προς τα κάτω, αυτόχρονα το πίεζα προς την τρύπα. Εδώ βλέπετε πάλι το κατσαβίδι, το οποίο έχει στραβώσει επίτηδες για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ένα κατσαβίδι είναι επίσης πολύ πιο φθηνό από ένα μεταχειρισμένο μηχανισμό. Και τώρα θα ξαναπροσβάλλουμε το μηχανισμό στη θέση του. Για να το βάλουμε κάνουμε το εξής. Βάζουμε πρώτα αυτές τις 2 βίδες πρόχειρα, έτσι ώστε να μην μας πέσει κάτω ο μηχανισμός και να μην κουνιέται πέρα δόθε. Ύστερα από αυτό βάζουμε το stop. Μετά βάζουμε το μηχανισμό ο οποίος ουσιαστικά κρατάει την πόρτα ανοιχτή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το βάλουμε σωστά έτσι ώστε
να περάσει ντίζα μέσα από τη στρογγυλή τρυπούλα. Μετά από αυτό αρχίζουμε και βιδώνουμε τις 4 βίδες. Έπειτα βάζουμε το χερούλι. Εγώ τώρα χρησιμοποίησα το παλιό, αλλά μετά αγόρασα καινούριο γιατί αυτό δεν φαίνεται και τόσο ωραίο. Βάζουμε το καπάκι. Ύστερα σφίγγουμε αυτές τις βίδες. Και μετά βάζουμε τη μητούλα του μηχανισμού. Έπειτα επανατοποθετούμε την τίζα με το κλιπάκι της και βιδώνουμε το χερούλι της σειρώμενης πόρτας. Αν σας ενδιαφέρει η επισκευή του, μπορείτε να πατήσετε το link πάνω δεξιά. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο μέρας. Γεια σας!